Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder Clock και είμαι η Πινελόπη. Σήμερα θα δούμε την υπόθεση του John Douglas White, ο οποίος στις 31 Οκτωβρίου του 2012 θα σκοτώσει την κόρη της αραβωνιαστικιάς του, Rebecca Guy, επειδή ήθελε να δοκιμάσει να έχει ερωτική επαφή με ένα πτώμα. Ο John θα μετακομίσει στην πόλη του Mount Pleasant στο Michigan στα 55 του χρόνια και εκεί θα παρουσιαστεί ως ιερέας. Αρκετά γρήγορα όντως θα αναλάβει την ενορία εκεί, ενώ ζει λίγο έξω από την πόλη σε ένα τρέιλερ. Λίγο καιρό μετά, μέσω της εκκλησίας, θα γνωρίσει την Sally Gay, με την οποία λίγο καιρό αργότερα θα αραβωνιαστούν. Κανείς όμως στην πόλη δεν γνώρισε το παρελθόν του, αλλά λόγω της θέσης του δεν κίνησε αρκετές υποψίες ότι δεν ξέρανε πολλά πράγματα για εκείνον. Λεπτομέρεια που αποδείχτηκε αρκετά σημαντική και επικίνδυνη. Ο Τζον το 1981, όταν ήταν 24 ετών, θα επιτεθεί στην 17χρονη Τερίσα Μόρις, στο Battle Creek του Μίσιγκαν. Θα προσπαθήσει να την πνίξει, να τη βιάσει, καθώς τη μαχαιρώνει 15 φορές. Ευτυχώς η κοπέλα επιβίωσε και μπόρεσε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία και περιγραφή. Έτσι τον συνέλαβαν. Θα καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης για την επίθεση, όμως λόγω καλής διαγωγής θα αφαιθεί ελεύθερο στα 2. Σχεδόν 10 χρόνια μετά, το 1994, ο Τζον είναι πλέον παντρεμένος και έχει μετακομίσει στο Comstock του Μίσιγκαν. Εκεί, στις 11 Ιουλίου, η 26χρονη Vicky Sue Wall θα εξαφανιστεί. Άνθρωποι θα πούν ότι τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του White. Λίγες μέρες μετά, όπου η εξαφάνισή της θα γίνει επίσημη και δημόσια από την οικογένειά της και την αστυνομία, ο White οικειοθελώς θα εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Καλαμαζού. Τον Σεπτέμβριο θα εντοπιστεί το πτώμα της, το οποίο είναι σε αρκετά προχωρημένη αποσύνθεση, κρυμμένο σε μία δασόδη περιοχή αρκετά κοντά στο σπίτι της. Με τα στοιχεία που θα συλλέξουν, όπως και από τις μαρτυρίες, η αστυνομία θα πάει στην ψυχιατρική κλινική όπου θα συλλάβει τον Τζον. Τότε ο ίδιος θα κάνει μία συμφωνία με την αστυνομία ώστε να δηλώσει ένοχος για το έγκλημα και ως αντάλλαγμα να μειωθεί η κατηγορία του σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Επιπλέον, ο ίδιος θα πει ότι είχε παράλληλη σχέση κρυφή με την Βίκη. Εκείνη τον απείλησε ότι θα το πει στη γυναίκα του. Έτσι εκείνος βγήκε εκτός ορίων και την έπνιξε, ώστε να μην μιλήσει. Όντως θα καταδικαστεί σε ανθρωποκτονία εξαμελίας με ποινή 8 μέχρι 15 χρόνια. Το 2007, μετά από 12 χρόνια φυλάκισης, θα αφαιθεί ελεύθερος. Η γυναίκα του τον χώρισε αμέσως μετά την καταδίκη του. Έτσι πλέον ο ίδιος ήθελε να μετακομίσει ακόμα μία φορά, ώστε να μην μπορούν να βρουν το παρελθόν του. Όλα αυτά μας φέρνουν στο Mount Pleasant του Michigan το 2012. Μετά τον αραβόνα του με την Σάλι, ξεκίνησε να προσέχει τον τρίχρονο γιο της Ρεμπέκα, η οποία συμπτωματικά έμενε πάρα πολύ κοντά στο δικό του τρέιλερ. Η Ρεμπέκα ήταν χωρισμένη, οπότε αρκετές φορές λόγω της δουλειάς χρειαζόταν βοήθεια με τον μικρό. Ο Τζον ήταν πάρα πολύ πρόθυμος να βοηθήσει. Όπως όμως ανακαλύφθηκε αργότερα, ήταν μεθυσμένος σε νεκροφιλικό πορνογραφικό υλικό που είχε βρει στο ίντερνετ και συγκεκριμένα στο dark web. Όπως αργότερα θα ανακαλύψει η αστυνομία, πάρα πολλές φορές ήταν που παρακολουθούσε τέτοιου είδους βίντεο, καθώς πρόσεχε τον τρίχρονο γιο της. Έτσι, γύρω στις 6 το πρωί, στις 31 Οκτωβρίου,
ο Τζον θα μπει στο σπίτι της Ρεμπέκα και θα της επιτεθεί χτυπώντας την στο κεφάλι με ένα σφυρί. Έπειτα θα την στραγγαλίσει και ξέροντας ότι για αρκετές ώρες κανείς δεν θα έρθει σπίτι της, θα προβεί στον αρχικό του στόχο, ο οποίος είναι να έρθει σε ερωτική επαφή με το πτώμα της. Όταν τελειώσει από όλες αυτές τις διαστροφικές φαντασιώσεις που ήθελε, θα βάλει το σώμα της στο αυτοκίνητό του και θα φτάσει σε μία δασόδη περιοχή ξανά, γύρω στο 1 χιλιόμετρο από το σπίτι της, όπου θα κρύψει το πτώμα της. Έπειτα θα γυρίσει στο σπίτι του ώστε να κάνει μπάνιο και να διώξει όποιο στοιχείο και αίμα έχει πάνω του. Μετά θα επιστρέψει ξανά σπίτι της, παίρνοντας το αυτοκίνητό της, το οποίο θα αφήσει στο πάρκινγκ ενός μπαρ restaurant. Εκεί θα πετάξει το κινητό της σε έναν κάδο, όπως και λίγο πιο μακριά θα πετάξει το όπλο του φόνου. Όλο αυτό το έκανε ώστε όταν ξεκινήσει η αστυνομία να την αναζητά, να τους μπερδέψει, νομίζοντας ότι κάτι πήγε λάθος, καθώς η Ρεμπέκα ήταν σε αυτό το εστιατόριο. Μετά από αυτό, με τα πόδια θα γυρίσει στο σπίτι της, έχοντας περάσει αρκετές ώρες, ώστε να ξυπνήσει τον τρίχρονο γιο της, να του φτιάξει πρωινό και να τον ετοιμάσει με την στολή του Halloween, ώστε να τον παραδώσει στον πατέρα του, που θα πηγαίνανε εκείνο το πρωί για trick or treating. Όντως, θα οδηγήσει με τον μικρό μέχρι το σημείο που ήταν να βρουν τον πατέρα του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν προβληματίστηκε αρκετά για ποιον λόγο τον έφερε ο Τζον και όχι η Ρεμπέκα. Ο ίδιος είχε βρει μία δικαιολογία ότι η ίδια έπρεπε να πάει νωρίτερα στη δουλειά της. Μετά θα συνεχίσει κανονικά την ημέρα του. Αρκετές ώρες αργότερα όμως η Σάλι θα τον πάρει έντρομη τηλέφωνο, ώστε να του πει ότι η κόρη της είναι εξαφανισμένη, δεν έχει παρουσιαστεί στη δουλειά της, ούτε σηκώνει το κινητό της τηλέφωνο. Ο ίδιος, για να την καθησυχάσει, θα της προτείνει να μαζευθούν όλοι στην εκκλησία, ώστε να κάνουν μία προσευχή για τον ασφαλή εντοπισμό της. Λόγω της μικρής πόλης που βρισκόντουσαν, τα νέα μαθαίρθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και όντως πάνω από 20 κάτοικοι θα μαζευθούν στην εκκλησία, ώστε όλοι να προσευχηθούν και μετά να ξεκινήσουν να ψάχνουν για τον εντοπισμό της Ρεμπέκα. Λίγο μετά θα ειδοποιηθεί και η αστυνομία, η οποία θα προσπαθήσει να πάρει καταθέσεις και μαρτυρίες από πάρα πολύ κόσμο. Όμως, εξ αρχής θα έχουν ένα κακό προαίσθημα για τον Τζον, ο οποίος δεν θα τους πείσει ούτε με τη γλώσσα του σώματός του, ούτε με τις απαντήσεις που δίνει με το χρονικό της εξαφάνισής της. Όταν θα ερευνήσουν το σπίτι της και θα δούνε την σκηνή του εγκλήματος, θα ερευνήσουν και το σπίτι του Τζον. Εκεί είναι που θα βρούνε και τις ματωμένες πετσέτες που έχει αφήσει ο ίδιος, ενώ είχε κάνει μπάνιο. Με όλα τα στοιχεία και το DNA που θα μαζευθεί, επιτόπου θα τον συλλάβουν. Ο ίδιος δεν θα αργήσει να ομολογήσει στο έγκλημα, όπως θα τους πάει και στην περιοχή που είχε κρύψει το πτώμα. 1η Νοεμβρίου του 2012, ομολογώντας για το έγκλημα, θα τον κατηγορήσουν με την ανθρωποκτονία σε πρώτου βαθμού της Ρεμπέκα Γκέι. Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, όλοι στο Mount Pleasant είναι σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι. Ειδικά όταν ξεκινούν να μαθαίνονται και πράγματα για το παρελθόν του, οπότε βλέπουν ότι ο καλός ιερέας που πίστευαν ότι είχαν είναι ένας δολοφόνος και βιαστής. Βέβαια, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ανέπτυξαν μία θεωρία το πως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να μετανιώσουν για τις πράξεις τους, όπως ο Τζον που επέλεξε τον δρόμο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος όμως δεν θέλει να χάσει τα πιόνια του
και προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις του με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κλασική ατάκα, το «The devil made me do it», δηλαδή «Ο διάβολος με έκανε να το κάνω». Η δίκη του θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2013, όπου εκεί θα παρευρεθεί και η αραβωνιαστικιά του, μητέρα του θύματος, Σάλι, η οποία δεν έχει εστερνιστεί καθόλου αυτή τη θεωρία και ζητά την ύψιστη καταδίκη του χωρίς κανένα έλεος, όπως δεν έδειξε κανένα έλεος το παιδί της. Όντως, το δικαστήριο δεν υιοθέτησε όλη αυτή την άποψη ότι είχε επηρεαστεί από τον διάβολο και θα τον καταδικάσει για τη δολοφονία της σε 56 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης. Όμως, στις 28 Αυγούστου του 2013, σχεδόν 4 μήνες δηλαδή από την αρχή της ποινής του, στις φυλακές Ιωνία του Μίσιγκαν θα βρεθεί κρεμασμένος στο κελί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την υπόθεση. Σας περιμένω στην επόμενη.